Χριστός γεννάτε, δοξάσατε. Χριστός εξ ουρανών, απαντήσατε. Αδερφοί μου, εορτάζομαι την αρχή της σωτηρίας του κόσμου. Ο Κύριος μας, ο Υιός και μονογενής του Πατρός, γίνεται άνθρωπος και κατεβαίνει από τους ουρανούς για να έρθει να σώσει τον άνθρωπο. Δεν είναι δύνατο να ειδεί κανείς τον Θεό και να ζήσει. Δι' αυτόν τον λόγο ο Κύριος μας παίρνει μορφή ανθρώπου και γίνεται δούλος του ανθρώπου πλέον. Μορφή δούλου λαβών και γίνεται άνθρωπος, λέγει το Ιερόν Ευαγγέλιο. Χριστός λοιπόν γεννάται. Γιατί ο υμνοδός δεν λέγει «εγεννήθη», αλλά λέγει «γεννάτε»? Διότι οι υμνοδοί και οι ποιητές της Εκκλησίας τα παρελθόντα τα ονομάζουν παρόντα και τα μέλλοντα τα ονομάζουν παρόντα. Δια ποιο λόγο? Δια να γνωρίζει ο άνθρωπος ότι τώρα αυτό που εορτάζουμε, τώρα είναι πραγματικό της. Και στην Θεία και Ιερά Λειτουργία το ίδιο λέγει, ότι ο Κύριος μας λέγει εσταυρώθη, αλλά αισφαγιάζεται αγιάζουν τους μετέχοντας. Δηλαδή, εις κάθε μία Ιερά Λειτουργία ο Κύριος μας σταυρώνεται, θάπτεται και ανασταίνεται. Είναι τα μυστήρια της Εκκλησίας μας ζωντανά. Εξύψους κατήλθε ο έσπλαχνος, ταφήν κατεδέξω τριήμερο. Και ούκ έγνωσαν οι άγγελοι του Θεού πώς εσαρκώθη ο Θεός. Ούκ έγνωσαν οι φυλάσσοντες στρατιώτες πότε ανεστήθηκες. Αυτά είναι τα μυστήρια τα οποία δεν δέχονται, λέγει, ερμηνεία. Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Εδοξάστη εν πνεύματι. Όφθη αγγέλης. Εδοξάστη εν κόσμο. Επιστεύθη εν έθνεση. Ανελήφθη εν δόξη. Αυτός είναι ο Θεός μας. Κατέβηκαν από τους ουρανούς και τον εγνώρισαν οι άγγελοι και το Άγιον Πνεύμα τον εδόξασε. Και έμειναν οι Άγιοι Άγγελοι και έλεγαν πώς σας αρκώθη ο Θεός, πώς έγινε ένα άνθρωπος ο Θεός, πώς σε ταπεινώθη ο Θεός, πώς υπέστη τόσα βάσανα δια την σωτηρία μας. Προηγήθησαν
της γεννήσεως του Κυρίου μας θαυμαστά γεγονότα. Το πρώτο, ότι εφάνηκε στον ουρανό ένα αστέρι, το οποίο οι πατέρες της Εκκλησίας ερμηνεύουν ότι δεν είναι το αστέρι, αλλά ήταν άγγελος Θεού. Και ο φωτισμός του αστέρος εκείνου, λέγει, έφεγγε υπέρ των ήλιων και φαίνεται η μέρα και φαίνεται νύχτα. Και είδαν στην Ανατολή, λέγει, αστρονόμοι που ασχολούνται με τα άστρα, είδαν, λέγει, τον αστέραν αυτόν, τον οποίον ο προφήτης Βαλαάμ είχε προφητεύσει προαιώνων. Και όταν το είδαν το αστέρι αυτό, εδόξασαν και αυτοί τον Θεό ότι εγεννήθη ο βασιλεύς των βασιλέων και ο Κύριος των κυριευόντων. Και έγνωσαν τον τόπο που γεννήθηκε. Και εξεκίνησαν από την Ανατολή για να έρθουν να προσκυνήσουν τον βασιλέα των πάντων. Και όταν έφτασαν στα Ιεροσόλυμα, έφεραν μαζί τους δώρα δια τον βασιλέαν ο οποίος γεννήθη. Χρυσόν, Λίβανον και Σμύρναν. Χρυσόν αναγνωρίζοντας ότι ήταν βασιλεύς, Λιβάνι ότι ήταν αρχιερεύς και Σμύρναν ότι θα εθάπτετο και θα απέθνεις και όπως οι άνθρωποι. Και είδαν το γεγονός τούτο, λέει, εκτός των επισήμων αυτών αστρονόμων, τον είδαν οι βοσκοί της περιοχής εκείνης, όσοι γνωρίζουν την Βηθλεέμ και όσοι γνωρίζουν το Σπήλαιο, εκεί ήταν μια ερημιά. Και οι βοσκοί εφύλαταν τα πρόβατά τους και τα κατσίκια τους μέσα στη νύχτα από τους ληστάς, από τους κλέπτες, από τους φωνείς. Και ήρθε ενώπιον αυτών άγγελος και τους εμήνυσε το γεγονός. Και έμειναν έκθαμβοι και είπαν αναμεταξύ τους, πορευσόμεθα για να δούμε τον βασιλέα. Και ανέβησαν στο σπήλαιο, λέγει, και είδαν βρέφος εσπαργανωμένον και την μητέρα αυτού. Τη στιγμή εκείνη όμως νύχθησαν οι ουρανοί και οι άγγελοι του Θεού ανέβαιναν και κατέβαιναν και έψαλαν τον ύμνο της αγάπης προς τον Θεό. Δόξα σοι το δείξαντι το φως, δόξα εν υψίστες Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Εδόξασαν τον Θεό οι άγγελοι του ουρανού και εμείς οι επί γης, λέει, Χριστός επί γης υψώθητε, άσατε το Κυρίο να υμνείτε τον Κύριο, λέει. Δεν είναι οι μέρες αυτές οι μέρες από φαγητά και από αγρυπνίες στον διάβολο. Οι μέρες αυτές είναι οι μέρες προσευχής και ευχαριστίας στον Θεό. Οι μέρες αυτές είναι οι μέρες δοξολογίας στον Κύριο. Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε. Και μέσα εις όλην αυτήν
την αγάπη προς τον Θεό, εγένοντο θαύματα υπερφυσικά. Τότε την περιοχή εκείνη εκυβερνούσαν οι Ρωμαίοι και στη Ρώμη βασίλευαν ο Κέσσαρ Αύγουστος, ένας σόφρον κυβερνήτης, ένας μυαλωμένος και ένας ταπεινός άνθρωπος. Και το βασίλειό του, επειδή είχε κυβερνήτην αυτόν, είχεν τέθκιαν ειρήνη, είχεν τέθκιαν γαλήνη, είχεν τέθκιαν ευλογία, που ο κόσμος όλος μαζί ξεσηκώθηκαν και είπαν: αυτός που μας κυβερνά είναι αυτός ο οποίος μας έδωκε και την ευλογία, άρα να τον ονομάσουμε Θεόν. Μόλις το 20 ο Κέσσαρ Αύγουστος, όπως ήταν θεοφοβούμενος, εκάλεσεν τότε, λέγει, μίαν προφήτηδα η οποία ονομάζεται Σίβυλα, και την εκάλεσεν στο παλάτι του ο Κέσσαρ Αύγουστος δια να την ερωτήσει. Ήταν περιβόητος προφήτης. Και όταν ήρθεν αυτή στο παλάτι του Κέσσαρος, δεν ήξευρεν τι να απαντήσει στον βασιλέα. Και εξήλθεν στον εξώστην του παλατίου, λέγει, και κοίταξεν στον ουρανόν. Όταν κοίταξεν στον ουρανόν, δίπλα, λέγει, από τον ήλιον εφάνηκε ένας κύκλος ολόχρυσος, και μέσα στον κύκλον εκείνον εκάθετο μια παντάμορφη, πεντάμορφη, πανέμορφη κόρη, λέγει, και κρατούσεν στην αγκάλι της ένα βρέφος. Εθαύμασεν η Σίβυλα εκείνη, η περιβόητος, και κάλεσε τον Αύγουστον και του λέγει: κοίταξε στον ουρανό. Και όταν κοίταξεν πάνω ο βασιλεύς, ακούστηκε φωνή, είδεν αυτό το θέαμα, και η φωνή εκείνη το έλεγε: αυτή εστίν η πύλη του ουρανού. Αυτή η κόρη είναι η θύρα που θα μπει όλος ο κόσμος μέσα στον ουρανό. Ακούσαμε, αδερφοί μου, σήμερα που έπρεπε όλος ο κόσμος να ευχαριστήσουμε την Παναγία μας, σήμερα που έπρεπε όλος ο κόσμος να έρθει στην Εκκλησία, που η Εκκλησία μας εορτάζει τη σύναξη της Παναγίας μας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλοι οι πιστοί έρχονται και ευχαριστούν την μητέρα που εγέννησε τον Χριστό, την Παναγία μας. Εμείς, αντί της ευχαριστίας, τι κάνουμε στην Παναγία μας? Μικροί και μεγάλοι, πλούσιοι και άρχοντες, μορφωμένοι και αμόρφωτοι, αξιωματικοί και επαξιωματικοί και στρατιώτες, όλοι βλασφημούν την Παναγία μας. Δεν την ευλογούν, δεν την ευχαριστούν, δεν έρχονται να κλάψουν και να ζητήσουν έλεος. Και εκείνη πικραμένη λυπάται και κλαίει καθεκάστην ημέρα. Και όταν η μητέρα υβρίζεται από εμάς τους πιστούς στον Χριστό, εκείνος τι λέει? Δεν είστε παιδιά μου πια, είστε εχθροί μου, δεν είστε παιδιά μου. Και αν εγώ μακροθυμώ, μακροθυμώ με τα δάκρυα της μητέρας μου. Θα άνοιγα την γη να σας καταπιεί όλους. Αυτή είναι η τιμωρία μας. Και δεν μένει ως εδώ, προειδοποιεί ο Κύριος μας. Τώρα σεισμούς, τώρα χάλαζα, τώρα ασθένειες, τώρα πυρκαγιές που καίουν τα πάντα, τώρα τα όρη πίπτουν, τώρα οι ασθένειες η μία κατόπιν της άλλης,
Τώρα η κυβέρνηση, η οποία είναι τύραννος στον τόπον τούτο, διότι εξαιτίας των αμαρτιών μας γίνονται όλα αυτά. Χριστός γεννάται, δοξάσατε. Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε. Όταν ένας βασιλεύς θέλει να δει τους υπηκόους του, προετοιμάζει άμαξες ολόχρυσες, προετοιμάζει άλογα τα οποία είναι χρυσά στολισμένα, προετοιμάζει στρατιώτες, προετοιμάζει παρελάσεις για να υποδεχτούν τον βασιλέα. Και εμείς, αδερφοί μου, τι έχουμε προετοιμάσει? Από εμάς δεν θέλει αυτά ο Θεός, θέλει, λέγει, την καρδία μας. Αναφέρεται ότι ο Ιερώνυμος, ο οποίος ήταν Άγιος, επεσκέφθηκε την ημέρα των Χριστουγέννων το σπήλαιον όπου γεννήθηκε ο Χριστός και στάθηκε εκεί με σεβασμό και με δάκρυα και του λέγει: «Χριστούλη μου, τι να σου δώσω για τη γέννησή σου, τι δώρο θέλεις?» Και ακούστε και φωνή: «Ιερώνυμε, δώσ' μου τις αμαρτίες σου, αυτό είναι το δώρο που θα μου δώσεις». Ναι, αδερφοί μου, αυτό είναι το δώρο που θα δώσουμε στον Χριστό μας. Αλλά κάτι άλλο φοβερό εγένετο την ημέρα της γεννήσεως του Κυρίου μας. Πρώτον, ότι γεννήθη μέσα σε ένα στάβλο, μέσα σε μίαν κόπρον των αλόγων. Δεν είναι τυχαίο τούτο. Ο κόσμος ο οποίος θα ήταν στην γη όταν θα γεννηθεί ο Χριστός ήταν μία κόπρος πραγματική, βουτυγμένη μέσα στην αμαρτία και μέσα στην ειδωλολατρία. Και αυτοί οι οποίοι ζουν στον κόσμο τότε ήσαν όλοι ειδωλολάτρες. Δεν επίστευαν εις Θεόν, στα είδωλα. Ήσαν βουτυγμένοι μέσα εις την αμαρτία. Ο λαός ο καθήμενος εν χώρα και σκιά θανάτου είδε φως μέγα. Ποιον το φως? Ο Θεός ο αληθινός. Εκείνος που είπε: «Εγώ είμαι το φως του κόσμου, η ζωή και η αλήθεια. Ο ακολουθών εμίου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής». Και όταν γεννήθη ο Κύριος μας, προτού ανοίξει τα ματάκια του ως βρέφος, ενέχθη πάσαν αμαρτίαν επί της γης, και φόνους και μοιχείες και αδικίες, όλα αυτά υπήρχαν. Ένα δεν θέλησε να αντικρίσει το πρόσωπο του, το ανθρώπινο. Την φοβερότερα αμαρτία την οποία εμίσησε ο Θεός και δεν ήθελε να την δει, είναι αυτή η λεγόμενη ανώμαλος ζωή. Των ανώμαλων άνθρωπων, των Σοδομήτην, διότι η αμαρτία αυτή υπήρχε εις πέντε πόλεις. Και ο Κύριος μας δεν είναι έρθει να δει αυτήν την αμαρτία. Και άνοιξε την γη και κατάπιεν τες πέντε εκείνες πόλεις, τα Σόδομα και τα Γόμαρα, και έβαλε πάνω από αυτό το μέρος ένα νερό το οποίο δεν κινείται. Είναι νεκρό και ονομάζεται νεκρά θάλασσα. Αδερφοί μου, πάσα αμαρτία επί της γης συγχωρείται. Υπάρχουν όμως και αμαρτίες που δεν συγχωρούνται. Όταν ο άνθρωπος επιμένει να βρίσκεται στην αμαρτία, δεν συγχωρείται ποτέ, ούτε εν τον αιώνιο ούτε εν το μέλλον. Και όταν βλασφημείς τον Χριστό, βλασφημείς την Αγία Τριάδα, βλασφημείς τον Πατέρα, τον Υιόν και το Άγιον Πνεύμα. Και λέγει το Ιερόν Ευαγγέλιον: «Πάσαν αμαρτίαν συγχωρεί ο Θεός
Μόνο λέγει τη βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος δεν συγχωρείται ούτε εν τον ηναιώνει ούτε εν τον μέλλοντι. Τι θα πούμε όταν βλασφημούμε τον Χριστό μας, όταν βλασφημούμε την Παναγία μας, όταν βλασφημούμε τα Ιερά και τα Όσια, όταν βλασφημούμε τον Τίμιο Σταυρό. Πώς θα περάσουμε, τι έρχονται πάνω μας άραγες. Θα συνεχίσει αυτό το έθνος να είναι μέσα στη βλασφημία, ο Θεός να φωτίσει τον κόσμο του. Χριστός γεννάτε, δοξάσατε. Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε. Άσατε το Κυρίο πάσα η γη. Τι να υμνήσει η γη των Θεών των αληθινών που έγινε άνθρωπος. Αυτό θέλει πάντοτε ο Κυριός μας, να τον υμνούμε και να τον δοξάζουμε για την αγάπη του που κατέβηκε από τους ουρανούς για να υψωθούμε εμείς. Κατέβηκε ο Θεός, λέγει, εσείς να υψωθείτε. Κατέβηκα εγώ για να σας υψώσω εσάς, να σας ανεβάσω στη βασιλεία μου την επουράνιο, να σας κάνω παιδιά μου. Ναι, Θεέ μου, αξιώσε μας την αγάπη σου και την ταπεινώσή σου, να την ευγνωμονούμε και να σε ευχαριστούμε στους αιώνας των αιώνων και στην επουράνιο σου βασιλεία, να αξιώσε μας να γίνουμε κληρονόμοι. Αμήν.